Εβίβα! Καλώς μας ξανάρθες. Μου λείψατε πολύ. Και εσύ μου λείψες. Δεν θα ξαναφύγεις, ε? Από μόνη μου όχι. Τώρα αν με πετάξουν έξω με τις κλωτσιές καμιά μέρα... Αποκλείεται. Όλοι σε αγαπάνε. Και κυρίως ο Νίκος. Κυρίως ο Νίκος. Αχ. Πρέπει να έχει ωραία μέρα έξω. Μην κλείνεις εδώ μέσα. Θα μαραζώσεις. Άντε μια βόλτα. Σηκωθείτε. Φεύγουμε. Ποιοι φεύγουμε? Εμείς οι δύο. Πάμε βόλτα με το αυτοκίνητο. Δίκη μου. Εγώ έχω να βγω από τις εκλογές. Δεν ακούω κουβέντα. Σηκωθείτε. Μα γιατί να βγω? Να αλλάξω παραστάσεις? Πάλι black humor. Ας. Άλλη μέρα. Η τσάντα σας που είναι? Δεν το κουνώ από εδώ μέσα. Θα μου χαλάσετε το χατήρι? Βαστάει η καρδιά σας. Ποια θα οδηγήσει? Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασα. Κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασα. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Δεν πιστεύω να φοβηθήκατε που έτρεχα. Γιατί να φοβηθώ? Μήπως έβλεπα την Ταλίκα να έρχεται κατά πάνω μας? Ωραία που είναι η θάλασσα. Και έχει και ένα ηλιοβασίλεμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Το ηλιοβασίλεμα δεν είναι παντού το ίδιο? Γιατί τρέχουν σαν τρελοί να δουν το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, στη Βενετία ή κι εγώ δεν ξέρω πού? Δεν ξέρω. Για μένα μετράει με ποιον το βλέπεις μαζί το ηλιοβασίλεμα. Και όχι από πού το βλέπεις. Αυτή η ώρα είναι για τους ερωτευμένους, ε? Έτσι λένε. Εγώ παρόλο που το ηλιοβασίλεμα δεν το ξέρω ούτε εξόψεως, αυτή την ώρα κάτι με πιάνει. Κάτι σαν μελαγχολία, σαν νοσταλγία. Θυμάμαι τους παλιούς μου έρωτες. Γιατί μην νομίζεις, είχα πολύ τάραχο βίο. Αλήθεια? Ο μεγαλύτερος έρωτάς μου κράτησε 2 χρόνια. Τον λέγανε Δημήτρη. Τυφλός κι αυτός. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Με το που κοιταχτήκα. Αμάν πια! Ούτε ιερό ούτε όσιο δεν έχετε. Για να σπάσω τη μελαγχολία από το ηλιοβασίλεμα. Γιατί χωρίσατε με τον Δημήτρη? Τον τάκωσα να κοιτάζει μια άλλη. Άντε στην υγειά μας. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλώς σας βρήκα. Να έρθουν όλα όπως τα επιθυμείς. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη. Και εσύ να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και καλά Στέφανα. Η ώρα η καλή. Ναι, να ευχηθώ κι εγώ. Άντε βρε. Καλά ξεμπερδέματα. Καλά κρασιά. Καλά βαστιάσαι. Πας καλά. Επιτέλους, αρκετά με τα λογοπαίγνια. Σοπάστε να ακούσουμε την ορχήστρα. Στην αρχή του καπνού, γιατί καλό γίναμε.
Θα σε πιάτω ύφος σου τόσο βαρό και πας στο χώρο. Καλά να κάνω. Έξω καρδιά. Έξω από εδώ είναι αυτή, όχι έξω καρδιά. Ήρθατε. Πώς τα περάσατε? Να μην σε ενδιαφέρει. Γιατί δεν κοιμάσαι, θα κουτουλάς το πρωί. Καλή κυρία Νέτα, κοίτα εδώ. Ποιος είναι αυτός? Τσιριγκούλης, μεγάλη φίρμα. Είχε λέει δεσμό με τη δικιά μας, την κυρία Βίκη. Βαλτίσαι κι εσύ! Ανέτα μου! Έργιασε βράχε! Ανέτα μου, απόψε κανούμπα! Δεν μιλάω με πεκρούδες! Με βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τρα! Για να αποφύγουν τη μετοπική! Λιούφο μου! Φιλενάδα μου! Κυρία Βίκη, πήρε τηλέφωνο το βράδυ ο Κυρνίκος και σε ψάχνε. Α, το χρυσό. Και τι του είπες? Τι βγήκατε για γλέντι. Σαν να μούτρωσε. Είναι εντελμπίσης ο Κυρνίκος, το ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω. Άστονε, θα του περάσει. Καλημέρα. Το σχολικό περιμένεις? Τι έχεις? Τίποτα. Όχι σε μένα αυτά. Ποιος σε πείραξε? Κανένας, άσε με. Βάσανα. Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ τις μαύρες μου έχω. Παλιό ζωή. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Τα παιδιά με κοροϊδεύουνε. Γιατί? Που ντύνομαι έτσι και που μιλάω αρχαία. Με λένε φύτακλα επειδή είμαι ο καλύτερος μαθητής και στο διάλειμμα με κοροϊδεύουνε. Και εσύ τι κάνεις? Τίποτα. Τους είπα ότι αν συνεχίσω θα το πω στην κυρία. Και θα τους κάνεις τη μούρη κρέας. Άκου, Μίλτο, εμείς καρφιά δεν γινόμαστε. Ξέρεις τι δούλεμα τράβηξα εγώ μικρή στο σχολείο? Ήσουν η καλύτερη μαθητρία. Απ' τις χειρότερες. Και τότε γιατί σε κοροϊδεύανε? Γιατί ήμουνα ψηλή και κουκλάρα. Ρε μαγκάκο, δεν με φαντάζεσαι πως θα ήμουν μικρή, σαν λουκουμάς. Και τι έκανες που σε κοροϊδεύανε? Ξηγήθηκα στα ίσα. Άκου να ξέρεις πώς θα φερθεί σήμερα. Τι τίποτα! Αου! Τι τίποτα! Πάλι! Όχι! Θα δώσει πάσα! Χέρι! Κάλι! Χέρι! 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 Φάουλ, εντάξει! Πιάσε! Εδώ! 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 Φέρε! Εδώ! Φέρε! Εδώ! 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 Φυτακλά! Σου φύγε μια γραμμή. Τι είπες, καθήκη? Σε ρώτησα τι είπες, Βλαντι Μπάσταρ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ό,τι και να πείτε, έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Παπαγεωργίου μου. Του Παπαγεωργίου του Συμβούλου Επικρατεία. Χαίστηκα. Όχι θα τον τιμωρήσω. Όχι θα. Τον έχω ήδη τιμωρήσει. Του είπα το PlayStation για 2 εβδομάδες κομμένο. Και τα Χριστούγεννα στην Ελβετία να τα ξεχάσει. Όχι, σας παρακαλώ. Είμαι κατηγορηματική, δεν τον στέλνω. Ας είναι παιδικό τραύμα, διαφορώ. Α, με εκθέτει εμένα έτσι ανεπανόρθωτα, που εμείς ξέρετε τι οικογένεια είμαστε. Αν ξέρουμε, λέει. Αλλά δεν φταίει το παιδί, κυρία Παπαγεωργίου μου. Όχι, δεν φταίει. Ακριβώς
Οι κακές συναναστροφές. Έχει μπλέξει με κάτι κακές παρέες, με μία συγκεκριμένα, και έχει παρασυρθεί. Πώς το έλεγε ο Πλάτωνας, ομιλία κακέ, φθήρουσιν ήθη Χριστά. Ο Απόστολος Παύλος το έλεγε. Καταλαβαίνετε πόσο ταραγμένη είναι. Για να μπερδεύει τον Πλάτωνα με τον Απόστολο Παύλο, είναι πολύ ταραγμένη. Mm. Ένιασας όμως και θα λάβω δρακόντια μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι συγγνώμη. Τα σέβη μου στον σύζυγο. Είπανε θα βρέξει. Δεν άκουσα, έχεις απλώσει. Δεν το πιστεύω. Αρνούμαι να το πιστέψω. Ο γιος μου, ο δικός μου ο γιος, να συμπεριφέρεται και να εκφράζεται σαν λιμενεργάτης. Προτιμάς να συμπεριφέρεται και να εκφράζεται σαν μαμούχαλος. Μαμούχαλος. Τι λέξεις είναι αυτές, τι σημαίνει αυτό. Μαμούχαλος. Μαμούχαλος είναι ο Μανθακός. Βλέπω πρόλαβε και στάμαθε και σένα, ε. Στο Σταυρόλεξο το έχω δει. Η κυρία Παπαγεωργίου πάει να τρελαθεί. Να της αποκαλέσει το γιο της καθηκή. Και μια άλλη αγγλική βρίσκεια που δεν την κατάλαβε γυναίκα. Μήπως... Motherfucker! Παναγιώτη, μη με βγάλεις εκτός ελέγχου. Συγγνώμη. Ακού καθήκη. Εντάξει, δεν τον είπε και καμπούρι. Σκάσε που θα μας πουλήσεις και πνεύμα, χαμίνη. Που μπήκες μέσα στο σπίτι μου και το κάνες σαν τα βούτα σου. Ας ηρεμήσουμε όλοι. Ο εκνευρισμός. Έπρεπε να σε έχω απομακρύνει από το γιο μου νωρίς-νωρίς, όταν είχα τα πρώτα δείγματα. Τον έχεις δει ο λεβέντης σου να φτύνει. Να φτύνει τι πράγμα. Φτύνει, μάγκικα, πρόστιχα, σαν τους αχθοφόρους. Μιλάμε, κάτι ροχάλες ο μικρός, κατοστάρικα. Σκάσε, συχαμένη. Ελάτε. Ας διατηρήσουμε ένα επίπεδο. Εγώ είμαι στέλεχος και μάλιστα επιφανές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Με τι μούτρα θα αντικρίσω τους άλλους γονείς. Στο διευθυντή τι θα πω. Στο παιδί σου που το κοροϊδεύανε, γιατί δεν σκέφτηκες να πεις κάτι. Αλλά το έχεις ευνοχήσει κι αυτό. Όπως ευνούχησες κι αυτόν εδώ. Εμένα λες. Δεν σου επιτρέπω. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Και για να μιλήσω στη γλώσσα που καταλαβαίνεις, όποιον γουστάρω ευνοχίζω. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό. Δηλαδή με έχεις ευνοχήσει. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, Παναγιώτη. Μαζέψου, γιατί έχεις πάρει πολύ αέρα. Σε προειδοποιώ. Μαζέψου. Το πιστεύεις ειλικρινά ότι με έχει ευνοχήσει. Άσε μας ρε Παναγιωτάκη κι εσύ. Συμπαθέστε την ύφη σα, κυρία Βεζετάκου μου. Ναι, είναι χρυσό κορίτσι. Καλά, τι θα διάλεγε ο Νικολάκης. Πώς γνωρίστηκαν? Ήταν η κακιά η ώρα, Ντέζη μου. Αστειεύομαι. Έρωτας. Κεραυνοβόλος. Κεραυνός έπεσε, Ντέζη μου. Τι οικογένεια είναι? Καλής, πολύ καλής. Είναι γόνος? Τσιπούρας. Και πάλι αστειεύομαι. Τι της έδωσες να δοκιμάσει? Αρχικά της έδωσα να δοκιμάσει κάτι σε ίσια γραμμή. Εγώ φανταζόμουν κάτι χυτό. Εγώ κάτι σε κελεμπία, να κρύψουμε τα πολλά. Καλά, ο γαμπρός τι σκοπεύει να φορέσει? Δεν ξέρω, μαύρα φαντάζομαι. Σίγουρα μαύρα με αυτό που τούτη είχε. Γιατί σκεφτόμουν να της δώσω της Βίκης κάτι χρωματιστό. Ίσως ένα ροζ. Θα της πηγαίνει? Α, μην ανησυχείτε. Θα της βρω ένα νηφικό που θα της ταιριάζει απόλυτα. Όχι πολύ τούλη, Ντέζη μου. Όχι πολύ τούλη. Γιατί καταλαβαίνεις, υπάρχει κίνδυνος να την μπερδέψει ο κόσμος με τη λαμπάδα. Α, για δείτε αυτό. Πώς είμαι? Τι πάθατε? Απ' τη συγκίνηση. Και από τον τρόμο. Είμαι ευτυχισμένη. Από μικρή το όνειρό μου ήταν να ντυθώ νηφούλα. Αχ, ξέρεις ποια μου θυμίζει? Την Κέτη. Πού τη θυμήθηκες την Κέτη? Είχα μια ξαδέρφη που κι αυτή από μικρή είχε μανία με τα νηφικά. Όλο παρανηφάκι γινότανε. Αλήθεια, κι εγώ! Τελικά η καημένη δεν τα κατάφερε να παντρευτεί. Την πάτησε ένα τρένο.
Αλλά το όνειρό της πραγματοποιήθηκε. Την ντύσαμε νυφούλα. Στο φέρετρο. Ανέτα μου, τι κουβέντες είναι αυτές. Γιατί μέσα στη ζωή είναι όλα. Πώς το βλέπεις επάνω σου? Σου είναι άνετο? Αναπνέεις κανονικά ή ρουφιέσαι? Δεν αναπνέω καθόλου. Αντέχω πολλή ώρα χωρίς να αναπνέω. Αλήθεια? Το έχουμε αυτό, το αβαντάζε μη συφάλαινες. Για δοκίμασε και το άλλο, γλυκιά μου, ε. Κυρία Πεζετάκη μου, θα κάνετε ένα γάμο που θα βουήξει όλη η Αθήνα. Ό,τι θα βουήξει, θα βουήξει. Θυμάσαι το βουητό πριν από το σεισμό? Ανοιχτός γάμος φυσικά, ε. Πολύ ανοιχτός. Σαν τη λεκάνη της νύφης. Ανέτα! Αστειεύομαι, μητέρα! Σ' ακούει η Ντέζη και θα νομίζει ότι δεν τη συμπαθείς τη Βικούλα. Αχ, εγώ τη Βικούλα. Αδερφή δεν είχα και αδερφή απέκτησα. Και πού θα γίνει το μυστήριο? Αν όχι στη Μητρόπολη, σε κάποιο κτήμα για να γίνει και η δεξίωση εκεί. Και η νύφη πώς θα έρθει? Μεριμουλικό. Επιτέλους! Καλά, η Ανέτα φημίζεται για το αγγλοσαξονικό χιούμορ της. Τι να κάνω, Ντέζη μου, το έριξα στο αγγλοσαξονικό για να μην λαλήσω. Μα τι έπαθε? Βίκη, μήπως θέλεις βοήθεια? Για κοίτα μήπως τη σφήνωσε. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Δίνεις λαβές να μας σχολιάζει η Ντέζη, που έχει αναστόμα σαν τη χαράδρα του Βίκου. Μόνο η Ντέζη θα μας σχολιάσει. Όλη η Αθήνα θα γελάσει με αυτό το γάμο. Για δείτε κι αυτό. Νομίζω ότι βρήκαμε το τέλειο, α. Καλά, φανταστείτε το με τις γόβες, την κουάφ, τα μαλλιά όλα τραβηγμένα επάνω. Μήπως θα του τέριαζε και ένα γάντι. Φούρνου, που το βολεύεσαι. Έχω και για τα παρανυφάκια κάτι ασορτή. Θέλετε να ρίξετε μια ματιά μέσα? Πού σε τούλα να με δεις. Ντύθηκε η νύφη με τα άσπρα και βάζει στα μαλλιά της δυο άστρα και πάει στην εκκλησιά, πάει στην εκκλησιά κι ο γαμπρός ο ήλιος προστάζει και όλη η πολιτεία γιορτάζει και λάμπησα δροσιά. Με καταλαβαίνεις τώρα, Ντέζη μου, ε? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό. Καλά, στο δίκιο ο Νίκος να μας πει τη γνώμη του. Α, όχι. Δεν θα χαλάσουμε το έθιμο. Ο γαμπρός θα δει τον νηφικό για πρώτη φορά στην εκκλησία. Μόνο τον νηφικό θα δει για πρώτη φορά. Τι λες, γλυκιά μου? Όχι. Λέω κι εγώ είμαι υπέρ των εθίμων. Και πότε με το καλό έρχεται ο γαμπρός? Όσο νούπο το παλικάρι μου. Ωραία, πες μου, τι θες από μένα? Θέλω να μην είσαι αδιάφορος. Να βοηθήσεις τις ετοιμασίες του γάμου. Ο αδερφός σου παντρεύεται. Ναι, και πρόκαψε με αυτή που βρήκε. Είστε καλά? Ναι, λίγο να κάτσω. Θέλετε λίγο νερό να φωνάξω την κυρία Βέρα? Όχι, 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 δεν είναι τίποτα. Μην την τρομάξεις. Θα μου περάσει. Με πιάνει ώρες, ώρες. Μήπως πρέπει να πάρετε κάποιο χάπι? Το έχω πάρει. Το έχω πάρει. Εντάξει είμαι. Άντε και με τρομάξατε. Καλά που βρέθηκες τριγύρω. Πώς βρέθηκες τριγύρω? Περπατούσα για να χωνέψω. Έλα. Πάμε σιγά σιγά. Μ' αντέχεις να στηριχτώ πάνω σου? Όχι να το πενευτώ, αλλά και στην πλάτη σας παίρνω, αν θέλετε.
Μη με κάνεις να γελάω, καρδιακός άνθρωπος. Μα με προκαλείς, πεθερούλη μου. Δίκη μου, μη καθυστερείτε το γάμο. Θέλω να τον προλάβω. Α, τι αηδίες είναι αυτές, βραδιάτικα. Καλέ, ξέρετε τι έχει να γίνει στο γάμο. Ξέρετε τι χορό έχουμε να ρίξουμε. Μακάρι, μακάρι. Με αυτό το όνειρο ζω. Γιατί εγώ ζω μάλλον. Άντε, πάμε. Στράτα, στρατούλα. Θα πάτε σήμερα για μπομπονιέρε? Ναι, θα πάμε να πάρουμε μια ιδέα. Άντε μπράβο, άντε μπράβο, να μπαίνει το νερό στα βλάκι. Νηφικά, κοιτάξαμε. Εγώ δεν ξέρω τι να βάλω. Εσύ, Ανέτα μου, τι θα φορέσεις στο γάμο? Πλερέζα. Σώπα, δεν ντρέπεσαι. Γιατί? Τον αδερφό μου χάνω. Καλώστες, καλώστες. Για τη φιλενάδα μου και ήρθαμε για καφέ. Και καλά κάνατε. Ωραία που είναι το Σάββατο που πίνουμε όλοι μαζί το καφεδάκι μας, ε. Ωραία που είναι να μην δουλεύεις. Αχ, εμένα μου έχει λείψει η δουλειά. Ποια δουλειά ακριβώς? Γενικά η δουλειά. Εσύ τώρα έχεις άλλα τρεχάματα, άσε τις δουλειές. Μετά το γάμο μπορείς να κοιτάξεις και την καριέρα σου. Ναι, αλλά κουράστηκα τόσα χρόνια, μοντέλο. Βέβαια, δεν αντέχετε. Σκέφτομαι να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Βρες κάτι που να το κάνεις κέφι, να σου ταιριάζει. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείς με το σούμο? Ανέτα. Το έχεις σαν χόμπι. Μπορεί να το κάνει και επαγγελματικά. Άντε, μη χασομαράμε τον καφέ. Να προλάβουμε τα μαγαζιά. Τέτοια σε οπαλίνα είχε στην κόρη του ο καφαντάρης ο εφέτης. Εμένα στην μπομπονιέρα ένα με ενδιαφέρει. Πόσα κουφέτα έχει μέσα. Πλούσιες θα τις κάνουμε. Όχι σαν την Καχρημάνη, την πρώην βουλευτή, που είχε στο γιού της 4 κουφέτα. Ξέρεις πως είχε συζητηθεί? Α, την Καρμύρο. Κουραστήκαμε πάντως. Το χρειαζόμασταν ένα διάλειμμα. Εγώ πείρασα και λίγο. Θες να τσιμπήσουμε κάτι? Πα, πρέπει να έχω στη τσάντα μου μια σοκολατίτσα. Και αυτή δεν είναι άσχημη. Αν χαράξουμε με χρυσό τα αρχικά σας. Νι, σίγμα. Σίγμα γιατί? Νι, βήτα. Α, ναι. Καλέ, πώς μου ήρθε το σίγμα? Στέλλα. Αυτή είναι πρακτική. Την κάνεις μετά και μπισουτιέρα. Στέλλα. Σε σένα μιλάει, κυρία. Σε μένα. Στέλλα μου, τι κάνεις? Η Δήμητρα είμαι. Γεια σου, Δήμητρα. Καθώς, Στέλλα. Κοίτα ένα αεροπλάνο που πέφτει. Πάμε, Τούλα. Δεν με θυμάσαι. Αχ, κάποιο λάθος κάνετε. Τι, περάσατε για κάποια άλλη? Όχι, δεν γίνεται. Η Στέλλα από τη Μελβούρνη, δεν είσαι? Όχι, καμία σχέση. Κοιτάτε σύμπτωση. Και η νύφη μου, η Βίκη, έχει ζήσει στη Μελβούρνη. Τα έχω χάσει, τέτοια ομοιότητα. Όλες στη Μελβούρνη μοιάζουμε λίγο πολύ. Στέλλα, μήπως μου κάνεις πλάκα? Μα σας παρακαλώ, κυρία μου, αφού σας είπαμε δεν είμαστε η Στέλλα. Σον και καλά ότι είμαστε. Με συγχωρείτε. Συμβαίνουν αυτά. Σε σύγχυσε, ε? Τέτοια επιμονή. Ντε και καλά ότι είμαι. Πώς την έλεγε? Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Κακά τα ψέματα, δεν είναι εύκολο να διαλέξεις μπομπονιέρα. Διότι ο γάμος ξεχνιέται, αλλά η μπομπονιέρα μένει. Την έχει ο άλλος στο σπίτι του και σε κρίνει καθημερινώς. Όσα χρόνια και να περάσουν. Ναι, συμφωνώ. Μην βιαστούμε και χτυπάμε το κεφάλι μας μετά. Όσο έχω επιθυμίσει. Μη. Μη, μωρό μου. Μη μου κάνεις τέτοια και με κάνεις και υποφέρω. Ο Νίκος είναι, τον θεέ. Τι να τον κάνω. Περίμενε, μην φύγεις. Έλα, μωρό. Τα λέμε αύριο. Φιλάκια. Καλά είναι. Ρώταγε για όλους. Με ρώτησε τι θα κάνω το βράδυ. Του λέω τίποτα. Μου λέει γιατί δεν πάτε καμιά βόλτα με το Σωτήρι. Σου είπε ο Νίκος. Ναι. Τι, δεν με πιστεύεις?
Πάρ' τον. Εντάξει, πιστεύω. Όχι, δεν μπορείς να με αμφισβητείς εμένα. Έχω εγώ καμιά όρεξη να βγω μαζί σου. Ο Νίκος το πρώτο, περίμενε να σου το πει. Αχ, μιλάει. Εντάξει, σου είπα, σε πιστεύω. Λοιπόν, τι λες, πάμε πουθενά? Δεν μπορώ απόψε. Μα ούτε κι εγώ μπορώ. Αλλά επειδή το πρότεινε ο Νίκος. Δεν γίνεται απόψε, έχω να σκάψω. Το λάκκο μου. Σωστά. Τι ρωτάω, αυτόν τον έχεις σκάψει από καιρό. Η μάνα μου θέλει να φυτέψω κάτι δέντρα. Θα σκάψω απόψε, με πιάσει το πρωί ζέστη. Καλά. Πάω κι εγώ να κάνω τα τηλέφωνά μου. Να κανονίσω το βράδυ μου. Η κακομοίρα η Κάιλι μπροστά μου. Χου να τη κάνω, έχει διαλυθεί. Αχ, γιατί να μην είσαι μαμά μου? Μην το ξαναπείς αυτό. Είσαι υπέροχη μαμά. Και ξέρεις πόσο σ' αγαπάει. Μ' αγαπάει, αλλά δεν μου το δείχνει. Καμιά φορά αγαπάμε, αλλά φοβόμαστε να το δείξουμε. Ναι, σιγά. Εσύ αγαπάς κανέναν, αλλά φοβάσαι να του το δείξεις. Με μένα θα ασχοληθούμε τώρα. Λέγαμε για το ξυλάγκουρο, την Κάιλι. Αυτή η ξανθόψη. Όταν έρθει ο θείος Νίκος, πού θα μείνετε? Θα δούμε. Εγώ, μάλλον στον κορίδαλο. Να φτιάξετε ένα σπίτι, πλάι στο Σωτήρι. Α, τρομερή ιδέα. Να τον έχουμε γείτονα. Γιατί, δεν θα σ' άρεσε? Αστιεύεσαι? Να έχω να χτυπήσω μια πόρτα. Μα ένα αυγό να χρειαστώ, ένα λεμόνι. Μας την πέσανε. Είμα σας. Θα ξηγηθούμε φιστίκι. Καλώς την... Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, ξέρεις τι ώρα είναι? Κυριακή είναι αύριο. Τα παιδιά που έχουν σκοπό να προκόψουν στη ζωή τους και να μην ζουν παρασιτικά εις βάρος των άλλων, δεν γνωρίζουν από Κυριακές και αργίες. Οι Κυριακές είναι πιο χαλαρές. Και ο Θεός ξεκουράστηκε την 7η μέρα. Ναι, αλλά τη δουλειά είχε ρίξει τις προηγούμενες 6. Θεέ μου, σχώρα με. Με κάνεις και βλασφημό. Καλά, μια κουβέντα είπα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, λεβεντάκο μου. Λίθα. Όνειρα γλυκά, Νέτα μου. Όχι. Είμαι και πολύ γαϊδούρα. Ο γείτονας να σκάβει μέσα στην κουφόβραση και εγώ να κολοβαράω. Ο παλιός Κουνή σου φώκια! Σ'
Σε τι βάθος κάβουμε? Τι κοιτάς καλέ? Αντί να αρχίσω γυμναστήριο αύριο, θα τις κάψω εδώ τις θερμίδες. Σου ζήτησα εγώ να με βοηθήσεις. Ποιος σου είπε ότι θέλω να σε βοηθήσω? Για τη σιλουέτα μου το κάνω. Λοιπόν, λίγα λόγια. Πόσο σκάβουμε? Όσο είναι αυτός. Σήκω, τρέχει το καζανάκι. Δεν είναι το καζανάκι. Εγώ είμαι. Πού βρέθηκες εσύ εδώ, σήκω, φύγε. Να τελειώσω πρώτα τον Νικολάκη. Ποιο Νικολάκη? Τι τρως? Σουπίτσα τον αδερφούλη σου. Και μετά θα φάω τον άλλο σου. Και μετά τον άλλο σου. Το παιδί σου, τον πατέρα σου, τη θεία σου, τον παππού σου. Και τελευταία, για επιδόρπιο, εσένα! Γι' αυτό έχεις τόσο μεγάλο στόμα! Και πού να δεις το μάγιο! Είδα ένα φρικτό εφιάλτη. Για πες. Ξέρω από εφιάλτης. Ακούω κάποιον να ρουφάει. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω απέναντί μου τη Ροτόντα. Ποια είναι η Ροτόντα? Δύο Ροτόντες έχουμε στο σπίτι Παναγιώτη, την Μπαμπού στον κήπο και την Αυστραλέζα. Τη Βικούλα. Βίκη, ήθελα να πω. Είχε κάνει, λέει, τον Νίκο σούπα. Και τον έτρωγε. Και μετά είχε σκοπό να μας κατασπαράξει όλους. Η σούπα είναι λαχτάρα. Να το. Ή μήπως λεφτά που δεν τα περιμένεις. Α, όχι. Είναι λόγια με μεγαλύτερο. Κάτι δεν πάει καλά. Ο Νίκος από χτες δεν απαντάει. Στο τηλέφωνο το έχει κλειστό. Αυτός ο εφιάλτης είναι προφητικός. Εγώ έβλεπα όνειρο ότι ήμουνα, λέει, παιδάκι και είχαμε πάει με το τρακτέρ σε ένα πανηγύρι στη Μακρακόμη και τρώγαμε μαλλί της γριάς και μιλαράκια καραμελωμένα. Τα θυμάσαι? Ακόμα και τα όνειρά σου κουβαλάνε μια φτώχεια, μια συχαμερή μιζέρια. Τώρα βλέπω εφιάλτες. Όχι, έχεις δίκιο. Από την καταραμένη καλύτερα να βλέπω τη Μακρακόμη. Το τι σκάψη μου έριξα, τούλα μου. Ξεγοφιάστηκα. Αλλάξιζε το κόπο για αυτό που έγινε μετά. Θα σου πω, σκάσε. Παιδί μου, με το που τελειώνω το σκάψιμο. Αφεντικό, εγώ τελείωσα. Τι άλλο, να! Χτύπησες? Όχι, εντάξει. Μήπως τραμπούληξες κανένα πόδι, για πάντα το. Δεν παθαίνω τίποτα εγώ. Δεν είμαι μπιμπελό. Τι γελάρε. Ξέρεις πώς είσαι. Εσύ ξέρεις πώς είσαι. Ήσουνα που ήσουνα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
Τώρα, συγγνώμη κιόλας, μεταξύ μας είμαστε. Για συνέχισε. Περνιέσαι για ωραίος. Όχι. Ευτυχώς. Περνιέμαι για πάρα πολύ ωραίος. Αχ, ποιος σου τα λέει αυτά τα ψέματα και σου φουσκώνουν τα μυαλά. Νικουλά. Τι θες, Σωτηράκη. Δεν θα με κάνει το κομπλάρο. Μα με στοίχημα. Ό,τι θες. Ένα φιλί. Μαλακίες κάνουμε. Ο Νίκος είναι αδερφός μου. Καλέ, ο Νίκος δεν έχει πρόβλημα. Πίστεψέ με. Φύγε. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Σε ένα μήνα θα είσαι νύφη μου. Πάμε ένα στοίχημα ότι δεν θα είμαι. Προχθές μιλούσαμε και μου το έπαιξε κάθαρα. Τη Βίκη θα την παντρευτώ. Μωρέ, τη Βίκη θα την παντρευτεί. Εμένα δεν πρόκειται. Φύγε, σε παρακαλώ. Όχι, δεν φεύγω. Θέλω να μιλήσουμε. Καλά. Αφού δεν φεύγεις εσύ. Κάτσε να σου πω. Κάνε την άκρη. Σωτήρη, μη φεύγεις. Σωτήρη, γυρνά πίσω. Πού πας αυτά τα χάλια. Σωτήρη, γυρνά πίσω, θα φαρμακοποιηθώ. Πολύ μελό έχω γίνει. Σωτήρη! Και να κλαίω και να κοπανιέμαι. Και αυτός να φεύγει μες στο σκοτάδι. Άλλο να στο λέω και άλλο να το ζεις. Όχι καλέ, κοιμόντουσαν όλοι. Δεν μας πήρε χαμπάρι κανείς. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go. Τι λυσάξανε πρωί-πρωί. Γιορτάζουμε. Βέρα. Συμβαίνει κάτι. Τάξε μας, τάξε μας. Βέρα, τι υποσχέθηκες. Τι είναι καλέ. Αχ, δεν αντέχω, δεν της το πω. Έρχεται ο καλός σου. Ο Νικόλας μας. Κυριελιάτσο. Δεν ξέρω αν με ακούτε, εγώ δεν σας ακούω. Αυτό που συνέβη στην οικογένειά μας είναι πρωτόγνωρο στα παγκόσμια χρονικά του διεθνούς εγκλήματος. Το γήινο που θα δείτε από στιγμή σε στιγμή διώκεται για πλαστοπροσωπεία, εξαπάτηση κατά συρροή, αποπλάνηση ανηλίκου, ψυχική οδύνη με λεξοτανίλη στέκομαι. Απόπειρα ανθρωποκτονίας βλέπετε τα φορεία. Κάντε ένα γενικό σας παρακαλώ. Δεν ξέρω αν χωράει και στο πλάνο. Είμαι εδώ! Έτσι φώνασε κι ο Κάιν! Ο
μπόρεσες να μας το κάνεις αυτό, πως... Σαν μένα να μην πεις την αλήθεια. Εσύ δεν ήσουν μπαμπέσα γυναίκα, γιατί... Γιατί μια βίνη. Η δούμερη από τα πολλά ανυπεράσπιστα θύματά της. Ένας φιλήσυχος ανθρωπάκος μειωμένης αντίληψης. Μια ανήμπορη μεσήλυξη. Τυφλή εκγενετής. Ένα βρέφος που έγινε υποχείριο των σατανικών της προθέσεων. Μια Αλβανίδα αγράμματη και άθεη. Ένα σκυλί. Κόκκι σπάνιελ. Όλοι πιασμένοι στον ιστό της δηλητηριώδους αυτής αράχνης. Δεν ήθελα να σας πληγώσω. Όργανα, πάρτε την μέσα, τι καθυστερείτε. Μισό λεπτό, Όργανα. Σωτήρη, τουλάχιστον εσύ με καταλαβαίνεις. Πάρτε. Για στο στόμα σου, αγόρι μου. Ο αδερφός μου, Σωτήρης Μεζεντάκος. Όπως καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα, το λόγο έχει δικαιοσύνη. Η οικογένειά μας ρημάχτηκε. Στον Ευαγγελισμό έχουμε κλείσει ρεζερβέ όλη την εντατική. Δεν ξέρω αν με ακούτε, εγώ δεν σας ακούω. Είπε να μη στο πούμε. Μα γιατί τη το είπατε? Την ξέρεις τώρα την πεθερά σου. Αχ, ουτάχασε. Βγήκε καλά. Κάτσε, Βίκη μου, σου ήρθε ξαφνικό, ε. Ούτε καφέ δεν έχει πιει το κορίτσι. Έρχεται ο Νικόλας μας. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Κάποτε δεν θα ερχότανε. Σωστά, κάποτε θα ερχότανε. Το είχα ξεχάσει. Να σας πω τι ώρα έφυγε από εκεί ο Νικόλας μας και τι ώρα φτάνει και τι ώρα είναι. Έχει κιόλας στάσει, το ταξί είναι. Κοντοζυγώνει. Δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Μας τηλεφώνησε από το αεροδρόμιο. Μην τον δω ξαφνικά μπροστά μου και το πάθω το έμφραγμα. Μόνο εσείς. Άντε να ετοιμαστείς. Έτσι θα σε βρει. Το θέμα είναι να μην με βρει. Δεν κρατιέται. Έτσι έκανα κι εγώ. Όταν έμαθα ότι κατελήφθη αμόχωστος και γυρίζεται πίσω. Τι να κάνω, Παναγίτσα μου. Ας με βοηθήσει κάποιος. Ας μου πει τι να κάνω. Το ζυγώνει. Να σας πω, εγώ πετάγομαι εδώ τριγύρω σε μισή ωρίτσα. Πού τριγύρω, καλέ, από στιγμή στη στιγμή έρχεται. Μα να του πάρω δυο λουλούδια, να... Στον αγύριστο. Αμάν, μπλόκο. Ήρθε ο Νίκος. Εσένα περιμέναμε να μας το πεις. Τι έπαθε αυτή? Τη χαρά της, που ήρθε κύριε Νίκος. Βίκυ. Καλημέρα. Καλώς τα δέχτηκες. Ευχαριστώ, επίσης. Τηλέφωνο. Μην το τραβολογάς το παιδί. Είναι ταλαιπωρημένο. Τι μου φέρε?
Μιλτιάδη, τι σου έχω πει. Σκάστε! Όλοι μαζί, το τρελάνατε τον άνθρωπο. Αχ, παιδί, και κόκαλο έχει γίνει. Κοίτα τον. Μια χαρά είναι, μητέρα. Έχει δίκιο η μητέρα σου. Έχει κόψει. Έτσι ήταν ο Νίκος μας. Πού να τις πάμε τις βαλίτσες? Τι που να τις πάτε? Το γκρεμίσετε το δωμάτιό μου. Το δωμάτιό σου μένει θεία Βίκη. Εκεί να τις πάτε. Αγκαλίτσα δεν θα κοιμούνται. Πατέρα. Αλήθεια, η Βίκη πού είναι? Η μητέρα σου τα έκανε μουσκιμα. Της το ξεφούρνησε ό,τι έρχεσαι. Και τσαντίστηκε. Γιατί να τσαντιστεί? Απάνω είναι. Ετοιμάζεται. Στολίζεται. Αν και βεβαίως δεν έχει ανάγκη από στολίδια. Μιλτιάδη, άντε παλικαράκι μου να φωνάξει τη Βίκη. Πρώτο το δώρο μου. Πρώτα τη Βίκη μου. Κάτι δεν πάει καλά. Έχει έρθει ο αγαπημένος του. Έχεις να τον δεις τόσο καιρό και εσύ αντί να τρέξεις κοντά του. Αχ, αν μπορούσα να σας εξηγήσω. Άσε τις εξηγήσεις, άσε και τα σοκολατάκια και κατέβα σιγά σιγά. Να κατεβώ, μια κουβέντα είναι αυτή. Να πάρω ένα τελευταίο. Πάρε όσα θες, δεν βλέπω. Βίκη! Βίκη! Εδώ είμαι! Έλα, Βίκη, σε περιμένει ο θείος Νίκος! Καλά, κατεβαίνω. Όχι τώρα, γιατί άμα δεν έρθεις, δεν μας δίνει τα δώρα! Προχώρα και έρχομαι. Δεν τη γλιτώνω. Πρέπει να κατεβώ. Άντε, κοπέλα μου. Μια απόφαση είναι. Και θυμήσου, πες αληθινά αυτό που αισθάνεσαι, όποιο και αν είναι το τίμημα. Άντε στην υγειά μας. Καλώς σας βρήκα, οικογένεια. Καλώς όρισες, παλικάρι μου. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Αχ, έλειψες και το σπίτι είχε αδειάσει. Να μην ειδοποιείς παλιόπαιδο να φτιάξω ένα λεμονάτο, ένα κάλυπτο. Μα δεν καταλαβαίνεις, αφού ήθελε να κάνει έκπληξη στην καλή του. Μα πού είναι η καλή σου, γιατί δεν κατεβαίνει. Μιλτιάδη, είπες της θείας Βίκης να κατεβεί. Τι στο είπα, κατεβαίνει λέει. Πάω εγώ να την κουνήσω. Μανούλα μου, μανίτσα μου. Θα πάρω τη βαλίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου. Δεν θα την κοπανίσω. Πού να το δέσω, πού να με κρατήσει τόσο πράγμα. Κυραβίκη! Έλα, Κυραβίκη! Τι κάνεις τόση ώρα? Τι φωνάζεις, καλέ, τι έγινε? Κατέβα, δεν κρατιέται ο Κυρνίκος. Αχ, αυτός ο Κυρνίκος. Κατεβαίνω, πες το. Ναι, άντε, μάνι, μάνι. Προχώρα και έρχομαι. Αυτό ήτανε. Όλα τελειώσανε. Πρέπει να ετοιμάσω την απολογία μου στο δικαστήριο. Αυτό είναι για το μάγκα μου. Πω, πω, τι παιχνίδι είναι αυτό. Είπες ευχαριστώ στο θείο Νίκο. Όχ, μην τον κουρδίζετε κι αρχίσει τώρα τα αρχαία. Ευδοκιμαίο, ευδαιμονέα, ευχαριστέω. Για τη μανούλα μου που της έλειψα. Σάρπα, τι χρώμα! Έλα να σε μιλήσω, αγοράκι μου. Μπαμπά, οι ασπιρίνες σου. Αχ, να σε καλά, τέτοιες δεν βρίσκω εδώ πέρα. Το πορτοφόλι είναι από καγκουρό. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι το όραμά σου. Να σε καλά, δεν ήταν ανάγκη. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν ταιριάζει με τα κουστούμια σου. Μα τι είναι αυτά που λες, σημασία έχει που με θυμήθηκες. Όλους μας θυμήθηκε το παλικάρι μου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέφ, κύριε Ένορκη, τι επίκεια σας εδώ! Και αυτό για τη χρυσούλα μας. Ευχαριστώ, κύριε Νίκο. Θα κάνω ένα φόρεμα για τα βαφτίσια μου. Για βαφτίσια σου, καλέ, στο γάμο του θα το ράψεις. Μικρέ, κοίτα τι σου φέρα. Άκου τι ωραίο! Φίλησε τον αδερφό σου. Ευχαριστώ, θα μου χρειαστεί. Και για τον παππού μου... Κανένα δεν ξέχασε. Γνήσιο αυστραλέζικο μαλλί. Με υποχρέωσες. Ρε τσογλώνη, πουρα δεν μου φέρε. Πατέρα, Νίκο, δεν πιστεύω να του φέρεις πουρα. Έλα ρε μάνα, για παιδί με έχεις. Σ' αρέσει παππού? Καλό είναι για κατάπλασμα. Καλώς την αγκιασάγγισε. Μισό λεπτό. Αγάπη μου, ξέρεις πόσα μου λείψες.
το φιλί του είχα πεθυμίσει. Πού είναι το δώρο της αγάπης? Εθέρα να μυρίσει! Μην το θυμήθηκες, βαρέ, τον Εθέρα! Μην κάνετε έτσι, δεν έχει τίποτα. Έχει ασπρίσει! Το μαχικό σύλλιγκος είναι. Έξι γεμιστές πιπεριές έφαγε αυτό το βράδυ. Πήγε κανείς για νερό! Κουνήσου, Χρυσούλα! Σηκώστε τα πόδια της ψηλά! Τα πόδια της ψηλά! Καλέ που να βρεθεί γερανός τέτοιο. Ανοίξτε να πάρει αέρα! Να την ξαπλώσουμε στο καναπέ! Αφήστε με να τους δώσω δυο μπάτσες να δείτε για πότε θα σηκωθεί. Κάντε στην άκρη, δεν έχει τίποτα! Τις ήρθε και ξαφνικό έτσι μου ήρθες! Ελάτε όλοι μαζί! Όχι εσύ, πατέρα, έχεις σκύλι! Βόηθα, τι κοιτάς! Σιγά, σιγά, ελάτε, ελάτε! Μη χειρότερα το καημένο το κορίτσι! Ακόμα αυτό το νερό! Κρυτσούλα! Αγάπη μου. Μ' ακούς, αγάπη μου. Πώς είσαι, Βίκη μου? Πώς να είμαι. Είσαι καλά, κορίτσι μου? Επανήλθε το χρώμα της. Θέλεις λίγη σάχαρη? Να σου στύψω μια πορτοκαλάδα. Θες, αγάπη μου, να βγούμε στο κήπο να πάρεις λίγο αέρα? Όχι. Ωραία, αγάπη μου, έλα πάμε. Κάτσε να πιει λίγο νερό. Πρέπει να φάει κάτι γλυκό. Μπορείς να πατήσεις τα πόδια σου. Θα την κρατήσω εγώ. Έλα, μωρό μου. Έλα. Έλα να σε φυσήξει λίγο αέρας. Τι ήταν και αυτό? Η συγκίνηση. Δεν άντεξε. Τρόμαξα για μια στιγμή. Κι εγώ. Όταν συνήλθε. Η αναισθησία σου δεν έχει όρια. Και δική σου. Εγώ θα την πληρώσω πάλι. Έσβηνε η κοπέλα και καθώσουν και την κοίταγες με σταυρωμένα χέρια. Δεν είμαστε καλά. Τι να έκανα δηλαδή? Καλά σου λέει. Εδώ ο δικός της άνθρωπος και δεν ταράχτηκε. Τι θες να πεις? Όσο είχε ξεραθεί, ο Νίκος ήταν αδιάφορος. Ναι, για πείτε τους τώρα. Πώς είσαι, αγάπη μου? Νιώθεις καλύτερα? Πού πάμε? Μια βολτίτσα. Να δούμε το κήπο που είναι τόσο όμορφο. Και λαϊδούνε τα πουλάκια. Ανθίζουν τα δέντρα. Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Πείτε μου, τώρα που τους βλέπετε μαζί, δεν είναι ταιριαστό ζευγάρι? Μητέρα, τα θες και τα λες αυτά ή σου ξεφεύγουν? Γιατί? Εγώ βρίσκω ότι ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν με την κλασική έννοια. Αλλά θα μπορούσαν... Όπως διαπιστώσαμε όλοι μας, ο Νίκος είναι ερωτευμένος με τη Βίκη. Επομένως, οποιοδήποτε σχόλιο τούδε και στο εξής περιτεύει. Μα αυτή βρήκε να ερωτευτεί. Αχ, δεν έχει μάτια ο έρωτας. Κοιτάξτε τους, σαν τα πιτσουνάκια. Όχι πιτσουνάκι ο γήπας. Σταμάτα επιτέλους, σταμάτα. Κοιτάξτε τους. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Κουράστηκες, αγάπη μου? Όχι, αλλά λέω, πού πάμε? Ξέρεις, αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν. Μας παρακολουθούν? Ναι, αν κοιτάξεις δεξιά σου θα τους δεις. Γι' αυτό... Κοιτάξτε, κοιτάξτε, φιλούνται! Αμάρ, κοιτάξτε και κοιτάξτε. Πανιστερτζίδες είμαστε. Μα είναι τόσο συγκινητικό. Γιώργο, έλα να δεις. Μου θυμίζουν εμάς. Έτσι κάναμε βόλτες στο Ζάπιο. Γιατί τρέμεις, αγάπη μου? Κρυώνεις? Φοβάμαι. Γιατί χαμογελάς συνέχεια? Γιατί ακόμα φαινόμαστε από τα πάνω δωμάτια. Μπορεί κάποιος να μας κοιτάει. Γιατί μας βλέπει κανείς. Όχι. Γιατί κάνεις όχι, αγάπη μου. Να σου πω, κομμένα τα αγάπη μου. Τώρα είμαστε οι δυο μας. Ωραία. Κοίτα που θα μας βγει και τσαμπουκάς. Μ' αφήνεις να σου πω με δυο λόγια την ιστορία? Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα. Μου τα είπε όλα με λεπτομέρειες η Βίκη. Μπα,
πότε πρόλαβε. Με το που πάτσα το πόδι μου στην Ελλάδα. Τι έμαθα όλη αυτή τη γελία, Πάτη. Ωραία. Πες ό,τι έχεις να πεις να τελειώνουμε. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Θα γυρίσουμε ήσυχα και ωραία στο σπίτι, θα μαζέψεις τα μπουγαλάκια σου και ό,τι έχεις εσύ να πεις θα τα πεις στην αστυνομία. Ελπίζω να μην με βάλουν στο ίδιο κελί με τη βλαμένη την αγαπημένη σου. Γιατί αν πέσει στα χέρια μου, δεν τη γλιτώνει. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μπει η Βίκη στη φυλακή. Γιατί αυτή ήταν ο εγκέφαλος όλης της ιστορίας. Εμένα αλλιώς μου τα είπε. Σοβαρά, αλλιώς σου τα είπε. Πάμε να τη βρούμε τώρα. Άσε τις μάγκες. Θύμα της πλεκτάνης σου έπεσε. Έτσι σου πει χαρχάλο. Μην την ξαναπείς χαρχάλο, γιατί θα σε βαρέσω, μα το Θεό. Έλα. Τώρα φοβήθηκα πάρα πολύ. Ακούδω. Θύμισε μου πώς σε λένε. Να μην σε νοιάζει. Πάμε. Πώς σε λένε, γαμότο μου. Ρασίβουλα. Πάμε. Στάσου, στάσου. Για πες μου. Πού σε ξέρω εσένα. Δεν μου πει Βίκη, τι έκανες στη Μελβούρνη. Κουκιά έσπερνα. Πάμε να με συλλάβουνε να τελειώνουμε. Α, κάτσε, κάτσε. Κάτσε. Τώρα σε θυμάμαι. Είσαι η μοδίστρα. Ναι, είμαι η μοδίστρα. Έχεις κανένα πρόβλημα. Κατάφερες να τους εξαπατήσεις όλους, ε. Τους έφαγες και λεφτά. Αυτό δεν έπρεπε να το πεις. Γιατί. Θα σε φοβηθώ. Θα έπρεπε. Τι φάει ήταν αυτό. Γεια στα χέρια σου, μάνα. Μπα, δεν σε περιποιήθηκα όπως ήθελα. Αρπακόλα το έφτιαξε το κοτόπουλο. Καταπληκτικό ήταν. Αχ, πάλι κι άστηκα. Πρόσεχε λίγο, μωρό μου. Έπεσε και στο παντελόνι μου και στο πάτωμα. Συγγνώμη, μωρό μου. Αφού το ξέρεις το κουσούρι μου. Νικόλα μου, ξέρεις τι πάθαμε με το φαγητό τα πρωτόρθια η Βίκη. Είναι πολύ αστείο. Μου είχες πει ότι είναι χορτοφάγο. Και εγώ... Μας μούρλανε η μάνα σου στα χορταρικά. Κόρτεψα να κατεβάσω γάλα. Παππού, σιλάνς. Είχες πει δεν τρώει σάλτσες, γλυκά, δεν καπνίζει. Περιμέναμε ότι είχε άλλες συνήθειες. Γενικότερα περιμέναμε έναν άλλον άνθρωπο. Είναι απλό. Η κοπέλα μόλις πάτησε το πόδι στην πατρίδα, έγινε άλλος άνθρωπος. Με αυτό ακριβώς συνέβη. Μπράβο, μπαμπά. Έπεσες, Διάννα. Σαν να σας έστειλα εγώ άλλη Βίκη από την Αυστραλία και άλλη να παραλάβατε στην Αθήνα. Για αύριο σας ετοιμάζω τη Φάδο. Έχω ένα κουνελάκι από ένα. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Πού θα πάτε. Έχουμε κανονίσει να πάμε μια εκδρομή σε κανένα νησάκι. Μα δεν προλάβαμε να σε δούμε. Πότε το αποφασίσατε αυτό. Το λέμε εδώ και πολύ καιρό. Δεν μας είχες πει τίποτα. Είδατε. Το ξέχασα. Μ' αυτά και με εκείνα. Μα πώς το είχατε κανονίσει. Αφού η Βίκη δεν ήξερε ότι ερχόσουν. Έλα στην υγειά μας. Καλώς βρεθήκαμε. Υγεία. Καλώς. Σας βρήκα. Η ώρα η καλή, παιδιά μου. Γρήγορα σας καμαρώσουμε και στην εκκλησία. Ευχή σου. Έχω ευχηθεί επανειλημμένος. Κουράστηκα πια να εύχομαι. Τη μέρα που ήρθε η Βίκη με ένα ποτήρι στο χέρι και εύχομαι. Έχει δίκιο η Ανέτα. Σας ευχαριστούμε όλους για τις ευχές σας. Εύχομαι κι εγώ με τη σειρά μου και στο Σωτήρι. Ευχαριστούμε. Θα βρεθεί μια καλή κοπέλα και για το Σωτήρι μας. Έτσι εύκολα, πατέρα, βρίσκονται οι καλές κοπέλες. Κοιτάς ο Νίκος μας που ήταν τυχερός. Και βρήκε ίσως την τελευταία. Και τι ώρα λέτε να φύγετε αύριο. Πρωί-πρωί. Θα κατεβούμε στον Πειραιά και για όπου έχει καράβι. Θα λείψετε μερές. Αναλόγως. Βίκη μου. Ό,τι πεις, Νίκο μου. Εγώ κοντά σου να είμαι. Άμα γυρίσετε με το καλό, να κοιτάξουμε και τις προετοιμασίες του γάμου. Βέβαια. Πρώτη μας δουλειά μόλις γυρίσουμε. Αν γυρίσουμε. Τελείωσες, αγάπη μου. Έχω μια φτερούγα ακόμα. Θα μας επιτρέψετε. Βέβαια, θα είσαι και κουρασμένος. Πάμε, αγάπη μου. Και δεν πάμε. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. 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 Πώς είσαι εσύ? Καλά. Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Άμα βλέπω τα παιδιά μου ευτυχισμένα. Αυτό να μου πεις.